Θα μείνουμε στο θέμα. Μαζί μας ο αρθρογράφος, συγγραφέας και εκπαιδευτικός Κωστής Παπαϊωάννου. Κωστή, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ στο Δελτίο. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Θέλω ένα σχόλιο για σένα. Από σένα, συγγνώμη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει καταρχήν ότι όλη η συζήτηση περί πραγματικής και ηγεσίας αυτού του κόμματος και φαινομενικής ηγεσίας, εξ αρχής φάνηκε. Εξ αρχής θυμόμαστε είναι, νομίζω, σαφές ότι υπάρχει ένα θέμα πραγματικής ηγεσίας. Κατά δεύτερον, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στον χώρο της ακροδεξιάς. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές. Και επίσης νομίζω ότι φαίνεται με όλα αυτά και ότι η αντιμετώπιση του ακροδεξιού φαινομένου δεν γίνεται έτσι με πρόχειρες νομοθετικές πρωτοβουλίες που προσπαθούν να το σταματήσουν. Χρειάζεται αντιμετώπιση στη ρίζα τους, στις αιτίες που mm-hmm. το τροφοδοτούν. Πλέον έχουμε, αν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία πλέον είναι ελεγχόμενη από τον Νομίζω πως έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που είναι ελεγχόμενη από τον Κασιδιάρη. Mm-hmm. Έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το τι γίνεται στα δεξιά της. Και έχουμε και το ιδιαίτερο φαινόμενο, μεγάλο μέρος του δημόσιου διαλόγου και των μέσων ενημέρωσης και δυστυχώς και του πολιτικού προσωπικού της χώρας να τροφοδοτεί με λόγο τοξικό και ξενοφοβικό ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Την ώρα δηλαδή που το καταδικάζουν, mm-hmm. όταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει περίπου θεωρίες συνωμοσίας, πιστεύουμε ότι μάλλον κάποιοι ξένοι μας βάζουν φωτιά κτλ., με έναν τρόπο βοηθάει ειδικά σε αυτές. Επέμεινε και ο Πρωθυπουργός στο σενάριο αυτό σήμερα. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι ένας Πρωθυπουργός έχει θεσμική ευθύνη να μην ανακυκλώνει. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, να μην ανακυκλώνει τέτοιες θεωρίες. Σε μια πρώτη ανάγνωση, θεωρείς ότι δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις σήμερα σε αυτό που απασχολεί την κοινωνία? Γιατί κυγόμαστε εδώ και 13 μέρες στη Δαδιά, γιατί κυγόμαστε γενικότερα φέτος το καλοκαίρι? Πιστεύω πως όχι. Πιστεύω καταρχήν ότι δεν υπάρχει απάντηση στο πιο χτυπητό από όλα. Όταν έχεις μια τόσο μεγάλη φωτιά επί 13-14 μέρες, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια προοπτική για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην βγαίνει δηλαδή η πολιτεία και να λέει ότι κάνουμε αυτά τα πράγματα και εκτιμούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί. Εδώ το κράτος έχει ρίξει λευκή πετσέτα, είναι σαφές αυτό. Έχουμε μια τεράστια περιοχή που καίγεται, έχουμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική. Και νομίζω ότι αυτό αθρίζεται πάνω σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν γίνει μέσα στη χρονιά που μας πέρασε, που περνάμε, που είναι αδιανόητα βαριά και με ένα περίεργο τρόπο η ελληνική κοινωνία μοιάζει να τα καταπίνει και να τα χωνεύει. Πάμε σε αυτό. Από τα Τέμπη. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα το πρωί να σκέφτομαι ότι είχαμε τα Τέμπη, είχαμε το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της ελληνικής ιστορίας, με δεκάδες νεκρούς. Και μάλιστα προαναγγελθέν δυστύχημα περίπου. Και ως αποτέλεσμα αυτού του πράγματος, εγώ κρατώ δύο, ότι ο κύριος, δεν μιλώ για ποινικές ευθύνες, είναι αλλού, αλλά ο κύριος πολιτικός υπεύθυνος γι' αυτό επιβραβεύεται με τη λαϊκή ψήφο και επανεκλέγεται βουλευτής, τόσο που έχει την πολιτική ευθύνη κατά τεκμήριο. Και κατά δεύτερον, επίσης είδαμε και το τρομερό ότι οι συγγενείς των θυμάτων περίπου εκδιώκονται από το δημόσιο χώρο. Είναι δυσάρεστες οι φωνές τους μόνο λίγους μήνες μετά. Μετά από τις κινητοποιήσεις, από τις συγκεντρώσεις κτλ. Το Μάιο έχουμε το μεγαλύτερο ναυάγιο της ελληνικής ιστορίας και μάλιστα εκεί έχουμε κάτι ακόμη χειρότερο από τα Τέμπη. Εκεί δεν έχουμε ευθύνες για παραλήψεις. Εκεί έχουμε ευθύνες για πράξεις. Δηλαδή, βοά ο τόπος εκτός Ελλάδας, διότι στην Ελλάδα δυστυχώς τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης δεν μεταδίδουν αυτές τις πληροφορίες. Βοά ο τόπος εκτός Ελλάδας για φυσικούς αυτουργούς, μέλη του λιμενικού σώματος, ότι δηλαδή τη ρημούλκηση αυτού του σκάφους οδήγησε στη βύθιση. Φυσικά και για πολιτικές ευθύνες της ηγεσίας και με την συνέργεια Ευρωπαίων αξιωματούχων. Άρα η Ελλάδα εκτός του ότι σκοτώνει τα δικά της παιδιά, σκοτώνει και τα ξένα παιδιά. Και τώρα έχουμε όλο το καλοκαίρι να καταπίνουμε το τρίτο, που είναι ότι παρακολουθούμε σαν έρωνες όλοι μας την καταστροφή του φυσικού πλούτου της χώρας και δεν έχουμε καν μια στοιχειώδη απάντηση. Ξαναλέω, είχα επικοινωνία με φίλους και φίλες από την περιοχή του Εύρου που λένε το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν βλέπουμε την αντανάκλαση αυτού που ζούμε στο δημόσιο χώρο, στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό για την ελληνική κοινωνία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Αρκεί το 112 ως προβολή μέσου επιτυχίας ότι τουλάχιστον δεν είχαμε θύματα όπως είχαμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το οποίο ακούστηκε επίσης και αυτό? Δεν αρκεί, δεν το υποτιμώ. Είναι σημαντικό ο κρατικός μηχανισμός να έχει εργαλεία στα χέρια του για να προστατεύει τους ανθρώπους. Ήταν τραγικό το γεγονός ότι δεν αθρίζονται στους νεκρούς από τις πυρκαγιές
οι μετανάστες, και αυτό το ακούσαμε με τον πιο επίσημο τρόπο ουσιαστικά περίπου, και δηλαδή οι θεσμικές φωνές δεν τους μετράνε στους νεκρούς, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό, ενώ στους νεκρούς από τις πυρκαγιές. Το 112 μπορεί να είναι η αφετηρία για τα πράγματα. Αλλά εγώ απ' την άλλη ακούω διαρκώς από ανθρώπους και στην Εύβοια και εδώ στους Θρακομακεδόνες στην πρόσφατη πυρκαγιά της Πάρνηθας, που μου λένε ότι όσοι δεν ανταποκριθήκαμε στο 112 και μείναμε, αρκετοί από εμάς σώσαμε τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας. Και αυτό είναι κάτι που λέει ότι το 112 μπορεί να είναι η αρχή ή μπορεί να είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο. Κώστη Παπαϊώνου, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ στο στούντιο.